Εφημερίες είναι έτοιμες στα ενοπλαθήματα. Διεξάγεται το αντικείμενο παρέλαση και ασκής ακριβίας. Είναι η δημιουργία επιδείξεως και τα ένοπλα τμήματα τα οποία προετοιμάζονται για την παρέλαση 21 Σεπτεμβρίου για την άλωση της Τριπολιτσάς. Σταστώ. Δε. Σιόπ. Τι φαγητό έχεις σήμερα? Φακές, ελιές και φέτα. Διατάξτε και έχουμε άλλη μία. Διατάξτε. Άλλη μία. Μάλιστα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης των δύο εβδομάδων? Έχουμε βγάλει το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Διατάξτε. Εσείς είστε περισσότεροι. Μάλιστα. Διατάξτε. Για τι σε περισσότερο? Για την προσπάθεια των... Έτσι. Αυτό μέτρο. Παιδευόμενο. Μάλιστα. Διατάξτε. Λίγο πιο πίσω. Ποιος θα μας κάνει τώρα μία γρήγορη... Δώσε πόβο, Γιάννη, δώσε πόβο. Επίδυ... Ρε πόβο! Αρ! Παραπόδα. 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 Αρ!
Είμαι! Άνας! Στρατιώτης παίζει Κουκοβάνηδης Ιωάννης. Διατάξα, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να μας κάνει μια σύντομη επίδειξη. Μάλιστα. Φέρνουμε την κάνη. Τον κορμό. Τοποθετούμε την κάνη. Στη συνέχεια το κλίστρο. Στη συνέχεια την κατευθυντήρια ράβδο. Πιστολοειδής λαβή. Κοντάκιο. Αλέξανδρε, θα κάνω άρμα 20 μέτρα, με καλύπτεις! Σε καλύπτω, φύγε! Ομάδα, πάμε! Στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Από κοινού με τη στρατιωτική ηγεσία να δούμε από κοντά πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα της εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται τουλάχιστον αυτή τη σειρά την επόμενη εβδομάδα. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι πέραν της βασικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων που είναι, όπως έχω πει κατά επανάληψη, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της χώρας, ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τα νέα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν, προσφέροντας ένα κομμάτι από τον χρόνο τους στην πατρίδα. Μοιραζόμαστε πάνω απ' όλα την ελπίδα τους, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη τους προσφορά και στεκόμαστε με σεβασμό στις οικογένειες, οι οποίες έχουν εμπιστευτεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος τα παιδιά τους. Εύχομαι οι καιροί να μην θελήσουν ποτέ να αποδείξουμε στην πράξη τις δυνατότητες του εθνικού αμυντικού μας συστήματος. Εκείνο όμως που θέλω να πω για μία ακόμα φορά είναι ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και τα νέα αυτά παιδιά που περνάνε το κατόφλι αυτών των κέντρων εκπαιδεύσεως για να υπηρετήσουν την πατρίδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσφορά και η συνεισφορά τους είναι ανεκτίμητη. Στο όνομα των αξιών της πατρίδας μας, στο όνομα της διαρκούς προσπάθειας να την κρατήσουμε όρθια και περήφανη και στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στηρίζουν το αξιώμαχό τους στην ψυχή των Ελλήνων, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι στις τάξεις των όπλων δυνάμεων ή όχι. Και όλα τα παιδιά, όταν έρθει η ώρα να γυρίσουν στα σπίτια τους, να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στους τομείς που έχουν επιλέξει, είναι βέβαιο ότι θα κρατούν μαζί τους τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτό το στάδιο της ζωής τους. Για μένα είναι ξεχωριστή μέρα, διότι πριν από 3 δεκαετίες περίπου είχα υπηρετήσει εδώ. Εδώ είχα εκπαιδευτεί, βέβαια τον καιρό εκείνο η θητεία δεν ήταν 9 μήνες. Εμείς υπηρετήσαμε 26 ολόκληρους μήνες. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από 30 τόσα χρόνια να γυρνάς πίσω εκεί που έζησες και εσύ αυτή την εμπειρία, έχει την ξεχωριστή του αξία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι εδώ συντελέστηκε και μια πρώτη εφαρμογή μιας ιδέας που ξεκίνησε πολύ σωστής εδώ και 2 περίπου χρόνια, σε συνεργασία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, για την δημιουργία αυτού του χώρου κοινής εκπαίδευσης και των δημοτικών κλάδων. Σήμερα είδαμε μπροστά μας, τους ναύτες μας, τους αεροχώρους μας, τους στρατιώτες μας, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της πατρίδας μας,
να συνεκπαιδεύονται και να γίνονται όλοι μαζί πάνω απ' όλα καλοί στρατιώτες. Θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο που είναι η ένταξή τους στα 3 όπλα, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτό το στάδιο εκπαίδευσης και προπαίδευσης θα καθορίσει τη μετέπειτα πορεία τους στους κόλπους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό το τρικλαδικό, θα λέγαμε, διακλαδικό σχήμα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχές και θα ήθελα ειλικρινά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για αυτή την πρωτοβουλία που εγγενίασε ένα καινούριο κεφάλαιο στον τομέα της εκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών που καλούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα. Πρόκειται να γίνει κάποιο καινούριο άλλο διακλαδικό κέντρο στα σχέδια? Το... Είναι πετυχημένο αυτό. Δεν περιορίζεται μονάχα στην εκπαίδευση. Τα τρία όπλα, οι τρεις κλάδοι πλέον συνεργάζονται αγκαστά κατά από τη νέα γραμμή των ενόπλων δυνάμεων και σε ένα σχήμα που τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν γνώσεις, εμπειρίες, να συνεργάζονται, διότι έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων προσαρμόζεται στην καινούργια εποχή και αυτό το αντελήφθη έγκαιρα η στρατιωτική ηγεσία, έδωσε τις κατευθύνσεις, έκανε τις εισηγήσεις της. Ένα πρώτο λαμπρό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της νέας αντίληψης συντελείται εδώ, στο τομέα της εκπαίδευσης. Το σωστήριο στις ενόπλες δυνάμεις να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας και την αποτρεπτική ικανότητα. Σε αυτή την προσπάθεια είχαμε μέρη στην παράσταση τόσο του Υπουργείου, του ΓΕΘΑ και του Γενικών Επιτελείου. Για εσάς ξεχωριστά 124 είναι με ιδιαίτερη μονάδα, γιατί στα τέλη της δεκαετίας του 70 περάσατε το κατόφλι της και εκπληρώσατε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Μετά από 30 και πλέον χρόνια, με την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, μας κάνετε τιμή να μας επισκεφτείτε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και σας ευχόμεστα κάθε επιτυχία υγεία στο έργο σας, στο δύσκολο και ο Θεός να σας έχει καλό. Ευχαριστώ. Το έβλημα της μονάδας θα σας θυμίζει αυτό το όμορφο πέρασμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο και με συμβολισμό, αλλά και με συνέστημα. Ευχαριστώ πολύ και εμείς και συγχαρητήρια σας για το εξαίρετο έργο που γίνεται και εγώ πιστεύω πράγματι ότι πέραν, το είπα εξάλλου και πρωτήτερα, πέραν του αρχικού σκοπού που θα διευθύνει, αλλά είναι και το καιρό μέσα από το οποίο περνάνε τα παιδιά μας. Και είναι ευκαιρία να στείλουμε ένα
σχέσεις, τις συνεργασίες με την εγγύηση και το κυριότερο ομοιογενοποιεί την εκπαίδευση. Δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά για τα οποία καθημερινά εκπαιδεύεστε και πρέπει να πω ότι έχοντας περιηγηθεί προς πόρο και συνεχθεί με αρκετούς από εσάς και τους εκπαιδευτές και ως υπεύθυνος για την άμυνα της χώρας αλλά και ως Έλληνας πολίτης, αισθάνθηκα πολύ περίπτωση για τον τρόπο που διεξάγεται εδώ